Σε μια ζεστή ατμόσφαιρα με πολύ κέφι και διασκέδαση έκοψαν τη Βασιλόπιτα οι συμμετέχοντες στο πρωτάθλημα μπάσκετ εργαζομένων πολιτών. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε γνωστό καφέ στο κέντρο της πόλης. Στο επίκεντρο της συζήτησης φυσικά το αγαπημένο τους άθλημα και η εξελίξη σε αυτό. Φυσικά δεν έλειψαν τα πειράγματα μεταξύ συμπαικτών και αντιπάλων. Το παρόν έδωσαν παίκτες, παράγοντες, προπονητές και επιχειρηματίες της πόλης των Σερών που συνδέονται με τη διοργάνωση. Ενώ τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση ο Δήμαρχος Σεραίων Πέτρος Αγγελίδης, ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος σε θέματα αθλητισμού Βασίλης Τερζής, καθώς και ο υπεύθυνος αθλητισμού του Δήμου Σερών Νίκος Ιλανίδης. Για το πρωτάθλημα, αυτό που έχω να πω, αυτό που μου κάνει εντύπωση, γιατί έχω παρακολουθήσει τον τελικό, τους τελικούς παρακολουθώ, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση η αγάπη και το πάθος που έχετε για το άθλημα, για το μπάσκετ. Παίζεται σαν να βλέπουμε αγώνες πρωταθλήματος, τελικούς πρωταθλήματος που παίζουν εκεί, έχουν και μεγάλα κίνητρα. Εδώ χωρίς να έχετε κίνητρα δείχνετε το μεράκι και την αγάπη για αυτό το άθλημα που λέγεται μπάσκετ. Το φετινό αυτό πρωτάθλημα είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Χρήστου του Γκιουζέλη, που δεν είναι κοντά μας εδώ και 6 μήνες, και αποφασίσαμε όλοι ομόφωνα αλλά και με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να αφιερώσουμε τη φετινή χρονιά σε αυτόν τον εμβληματικό παίχτη, προπονητή και άνθρωπο. Κάνουμε τις παρεμβάσεις κάθε χρόνο που χρειάζεται για να είστε όλοι ευχαριστημένοι, ικανοποιημένοι. Νομίζω ότι η εγκατάσταση του Χριστού Γυμναστήριου της Ομόνιας σε σχέση με κάποιους άλλους που τη χαρακτηρίζουν τελευταία Σταύρο είναι παλατάκι. Νομίζω ότι πρέπει να το πω αυτό, γιατί και εμένα τελευταία με προβλημάτισε κάποιες δηλώσεις που έγιναν. Νομίζω ότι οι εγκαταστάσεις μας είναι εξαιρετικές. Φροντίζετε κι εσείς γι' αυτό. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ διαχρονικά όλους τους διοργανωτές που είναι δίπλα στον ΟΠΑΚΠΑ, γιατί και εμάς οι δυνατότητες, όπως είπατε, δεν είναι πάρα πολλές, αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε. Θεωρώ ότι πράγματι έχει δίκιο ότι τα γήπεδά μας είναι ίσως από τα καλύτερα όσον αφορά τις εγκαταστάσεις, γιατί πηγαίνω σε πολλά γήπεδα πολλών πόλεων και πράγματι είναι έτσι. Εκείνο όμως που θέλω να πω είναι ότι θα μπορούσαν να γίνουν και λίγο καλύτερα. Πιστεύω ότι υπάρχουν δυνατότητες, αναγνωρίζω πράγματι και θέλω αυτό να το τονίσω, ότι γίνονται προσπάθειες και σε αυτό θέλω να ευχαριστήσουμε τον Πρόεδρο και τον Δήμαρχο που είναι κοντά. Παράκληση που βέβαια θα ήταν να είναι λίγο καλύτερα, να γίνουν λίγο πιο κοντά. Οι ευχές όλων για τη νέα χρονιά ήταν πρωτίστως υγεία, αλλά και δύναμη για να συνεχίσουν την όμορφη αυτή αθλητική διοργάνωση που κερδίζει καθημερινά περισσότερους οπαδούς. Το βιώνουμε, το ζούμε, είναι πάρα πολύ οργανωμένο, πάρα πολύ δυνατό πρωτάθλημα. Ελπίζουμε να πάμε καλύτερα στη συνέχεια. Μέχρι τώρα έτσι και έτσι. Να είστε καλά, να είστε καλά, καλή συνέχεια, να πούμε υγεία. Ζητάμε τη βοήθεια όλου του μπασκετικού κόσμου της πόλης, τη δικιά σας, των ομάδων και όλης της πόλης τη βοήθεια για να μπορέσουμε να φτιάξουμε την ομάδα. Τα καρότσια είναι πάρα πολύ ακριβά. Είναι από ένα υλικό πολύ ελαφρύ αλουμίνιο, το οποίο στοιχίζει πολύ. Θα κάνουμε μια προσπάθεια να βρούμε από διάφορους χορηγούς χρήματα.